Εσείς τι ζητάτε, φαντάζομαι μια δικαίωση. Ακριβώς, τη τιμωρία των ενόχων. Ποιοι θα είναι αυτοί, θα προκύψει από τη δικαιοσύνη. Και όχι ένας φουκαράς και ένας πεθαμένος. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Πολλοί αναρωτιούνται, αρκετοί αναρωτιούνται για την, τι μετέφερε αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία. Πολλοί, ας πούμε, γονείς. Αυτό είναι το κέριο ζήτημα, διότι πολλά παιδιά, πολλοί επιβάτες μάλλον, η πίδα μου ήταν ακέραιη και είχε κάψιμο στα δάχτυλα, σπασμένο το πόδι, αλλά το κυριότερο που προκάλεσε τον θάνατο, γιατί με σπασμένο πόδι και με καμένο χέρι δεν πεθαίνεις, είναι δεξιά και αριστερά πίσω στο κρανίο δύο βουλιάγματα, που σημαίνει ότι κάπου εξφενδονίστηκε και σφινώθηκε το κεφάλι. Είναι ένας χρόνος που έχει περάσει. Εσείς πώς το διαχειρίζεστε? Υπάρχει μια κάποια στρατηγική, έτσι, μέσα στην οικογένεια. Τι θα μας έλεγε το παιδάκι μας αν ζούσε? Και ψηλά το κεφάλι και πάμε τη ζωή μας παρακάτω. Έρχεται όμως το παράπονο και λες, εμείς πάμε τη ζωή μας παρακάτω, εσύ που είσαι? Δεν είσαι μαζί μας, δεν βλέπεις τον ήλιο που βλέπουμε σήμερα εμείς? Εσύ που είσαι? Μας πνίγει ο πόνος και η οργή. Είναι εθνικό δυστύχημα, διότι ταξίδευαν με τον εθνικό μεταφορέα. Δεν έχουμε ατομική ευθύνη. Γι' αυτό μιλάμε για δολοφονία. Μιλάμε διότι έπρεπε να είχαν ήδη γίνει έργα, είχαν χρηματοδοτηθεί για αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ.